Λαμπριανίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Λαμπριανίδου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε και καλημέρα στους θεατές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καταρχήν συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ευχαριστώ. Και θεωρούμε ότι αυτό το άρωμα γυναίκας στην καθημερινή ενημέρωση των πολιτών θα είναι διαφορετικό και θα είναι πολύ πιο αποδοτικό. Και νομίζω ότι ακολουθεί η Κυπριακή Αστυνομία το παράδειγμα της ελληνικής αστυνομίας, γιατί και εκεί είναι η κυρία η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Ελλάς. Να ρωτήσω τώρα, αγαπητή μου κυρία Λαμπριανίδου, επειδή είστε έμπειρη αξιωματικός, υπηρετήσατε την αστυνομία από ένα άλλο πολύ σημαντικό θεωρώ και πολύ ευαίσθητο πόστο, αυτό τους υποδιεύθυνσης για την προστασία των ατόμων των ευάλωτων, αναλαμβάνεται ένα πόστο το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με την ενημέρωσή μας σε καθημερινή βάση, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό πώς αλλάζει τη δικιά σας καθημερινότητα και τη δικιά σας φιλοσοφία? Σίγουρα θα συνεχίσω το έργο του προκατόχου μου, του κυρίου Χρήστου Ανδρέου, ο οποίος υπηρέτησε από την θέση του εκπροσώπου τύπου για 6 χρόνια, ο οποίος είχε και μια αγαστή συνεργασία μεταξύ σας, εσάς. Πάρα πολύ καλή συνεργασία και τον ευχαριστούμε, ναι, τον Χρήστο, ναι. Η δική μου καθημερινότητα σίγουρα θα αλλάξει, αφού πλέον θα πρέπει να είμαι ενήμερη για το έγκλημα γενικότερα σε όλη μας τη χώρα. Τις νέες προκλήσεις που αφορούν θέματα εγκληματικών τάσεων. Θα πρέπει να αλλάξω λίγο τον τρόπο προσέγγισης σίγουρα στην ενημέρωση, αφού όπως σας γνωρίζετε καλά από τα προηγούμενα μου καθήκοντα. Δεν βγαίνατε και πολύ στο γυαλί. Δεν έβγαινα για ευνόητους λόγους. Θέμα της διαχείρισης των ευάλωτων προσώπων είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύουμε. Έβγαινα εκεί και όπου έπρεπε, θεωρώ. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητή κυρία Λαμπριανίδου. Όταν έγινε πρόταση καταρχήν για να αναλάβεις το πόστο αυτό, πώς έγινε η διαδικασία, πώς γίνεται? Ο ίδιος αρχηγός αστυνομίας επικοινώνησε μαζί μου, μου ζήτησε να αναλάβω αυτά τα νέα καθήκοντα. Είναι τιμή μου να μου ζητούν να αναλάβω τέτοιου είδους καθήκοντα, πολύ διαφορετικά σίγουρα από τα προηγούμενα μου. Ναι. Και φυσικά δεν μπορούσα να δω στο αρχείο αστυνομίας. Έχουμε νέα ηγεσία αστυνομίας. Θα γίνουν προσπάθειες να γίνουν κάποια νέα πράγματα. Αυτό είμαι πλέον μαζί σας. Ίσως αυτή την ερώτηση θα πρέπει να κάνετε στον αρχηγό αστυνομίας. Θα την κάνω στον αρχηγό. Μάλλον έχει κάνει καλή επιλογή, διότι είπα και στην αρχή ότι έχετε εδώ στα διαπιστευτήριά σας ικανότητα αξιωματικός, άρα και εδώ μπορείτε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία. Τώρα, η δικιά σας φιλοσοφία ποια είναι? Πώς βλέπετε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αστυνομία στο τομέα της επικοινωνίας? Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι το να βγάζεις προς τα έξω τη δουλειά που γίνεται, που πολλές φορές σε πολλά άλλα τμήματα, όχι της αστυνομίας, γενικότερα, δεν γίνεται καλή επικοινωνιακή πολιτική, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ενώ μπορεί να μην είναι έτσι. Ναι. Εντάξει, σίγουρα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ταχύτητα της πληροφόρησης και των εξελίξεων στη σημερινή κοινωνία και μέσω των ψηφιακών μέσων, ο τρόπος που κινείται η πληροφορία γενικότερα, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Άρα επικοινωνιακά θα πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε αυτή την γρήγορη ροή ειδήσεων, και πολλές φορές η ροή ειδήσεων μπορεί να γίνεται και από το επιχειρησιακό πεδίο. Και εμάς η δική μας αρμοδιότητα είναι να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση, ουσιώδης, εννοείται έγκυρη και έγκαιρη, το οποίο πολλές φορές θα σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάποιες λιγότερες δηλώσεις, ώσπου να φτάσουμε στη σωστή ενημέρωση των πολιτών. Γιατί βλέπουμε νομίζω ότι το βλέπουμε γενικότερα, το θέμα της παραπληροφόρησης. Άρα είναι πρόκληση για να αντιμετωπιστεί. Τώρα, όσον αφορά το έργο και της υπόλοιπης αστυνομίας, να είστε σίγουροι ότι σιγά σιγά θα βλέπετε τις δράσεις μας, το πώς εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί, το πώς δρούν στο επιχειρησιακό πεδίο, τους αστυνομικούς πρώτης γραμμής. Σίγουρα θα επενδύσουμε και σε αυτό, γιατί ενδιαφέρει όλους μας να γνωρίζουμε πώς η αστυνομία αντιδρά σε κάποια δεδομένη στιγμή ή στην καθημερινότητά του, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Επίσης, βλέπουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε προσωπικά δεδομένα, είτε γιατί χρειάζεται να προστατεύσουμε τα θύματα, είτε ακόμα τα ίδια τα μέλη της αστυνομίας, ή ακόμα να μην υποσκάψουμε μια επιχείρηση ή μια σε εξέλιξη διερεύνηση μιας υπόθεσης. Όλα αυτά
αντιμετωπίσουμε. Ήδη αντιμετωπίζονταν, εννοείται, όμως πρέπει να γίνουν σίγουρα κάποια νέα πράγματα, έχοντας υπόψη το νέο πεδίο στον τομέα της πληροφόρησης των πολιτών. Γιατί θεωρούμε ότι αν εμείς δίνουμε τη σωστή πληροφόρηση στους πολίτες, γνωρίζουν γιατί δρούμε και αντιδρούμε με τον τρόπο που αντιδρούμε, σίγουρα θα έχουμε και τη στήριξή τους. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε και εσάς δίπλα μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, θα είστε δίπλα μας για να ενημερώνουμε σωστά τον Κύπριο πολίτη. Αυτή είναι η αποστολή μας και φαντάζομαι και αυτή η δικιά σας σκέψη και φιλοσοφία. Φαντάζομαι, αγαπητή κυρία Κυριακή Λαμπριανίδη, ότι θα αναβαθμιστεί το γραφείο τύπου του αρχηγείου. Θα έχουν ενεργό ρόλο και οι δύο συνάδελφοι σας, οι οποίες είναι στην επικαιρότητα, καλύπτουν την επικαιρότητα. Είναι γεγονός ότι έχω παραλάβει, έχω να πω, μια υποδιεύθυνση η οποία λειτουργεί άψογα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα βλέπετε και τους συναδέλφους μου και εννοείται θα βλέπετε και εμένα. Και θα μιλάμε, θα σας ενημερώνουμε, θα δείχνουμε τις νέες μας δράσεις, εκστρατείες και όλα αυτά. Δεν θα γίνουν και οι δραματικές τώρα αλλαγές, αλλά σίγουρα μια νέα πολιτική όσον αφορά το θέμα επικοινωνίας, συνεργασίας, θα γίνει και θα σας το επικοινωνήσουμε. Θα την έχουμε σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μας κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία στη δύσκολη αποστολή σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα εκπρόσωπος